το οποίο απασχολεί έντονα την πόλη, τα θέματα των αδέσποτων. Υπάρχει ένα σχέδιο το οποίο θα πρέπει να εφαρμοστεί κάποια στιγμή. Εισηγήστε σήμερα γι' αυτό. Δύο λόγια. Θα μου επιτρέψετε σε ένα βαθμό να σας διορθώσω. Το θα πρέπει να λειτουργήσει κάποια στιγμή, θα το αντιπαραβάλλουμε το ότι λειτουργεί αυτή τη στιγμή. Τι σημαίνει αυτό, ότι εμείς ως νέα δημοτική αρχή, από την επόμενη χρονιά δεν θα το ξανακούσετε, ως νέα δημοτική αρχή είχαμε να διαχειριστούμε το επιχειρησιακό πρόγραμμα της προηγούμενης δημοτικής αρχής. Καταφέραμε σε μεγάλο βαθμό να εντατικοποιήσουμε τους ρυθμούς με αποτέλεσμα οξύμορο να είμαστε αποτελεσματικότεροι και θα τα πούμε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο αναφέροντας αριθμούς και μεγέθη. Αυτό που είπαμε σε όλες τις εκφάνσεις και όλο αυτό το διάστημα είναι ότι εφαρμόζουμε ένα τρίπτυχο της περισυλλογής των στηρώσεων και της υιοθεσίας. Αυτό προσπαθήσαμε να εντατικοποιήσουμε, το έχουμε καταφέρει σε ένα μεγάλο βαθμό. Αυτό προσπαθούμε να βελτιώσουμε με τη διαχείριση του συγκεκριμένου επιχειρησιακού σχεδίου και σε αυτό που βάζουμε ως πρόσθετο στόχο πια είναι να ενεργοποιήσουμε τους ελεκτικούς μηχανισμούς που είναι σημαντικοί στην βοήθεια και την επίτευξη των στόχων μας. Έχουμε αριθμού, έχουμε μεγέθη για αυτά τα τρίτυχα αυτό που σημαίνει. Ασφαλώς. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, πολύ πρόχειρα, γιατί μέσα θα σας τα πω αναλυτικότερα, μιλάμε ότι έχουμε ξεπεράσει τις 1.100 στηρώσεις πλέον στους 10 μήνες και αν θέλετε να κάνουμε την παραπολή και να δείξουμε το μέγεθος της εντατικοποίησης, θα πούμε ότι στην προηγούμενη διαχειριστική περίοδο είχε φτάσει η Δημοτική Αρχή στις 600, επομένως καταλαβαίνετε πόσο πιο σημαντικό ήταν αυτό. Θα πρέπει να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτή την περίπτωση στους εθελοντές κτηνιάτρους που παίξαν καθοριστικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία. Όπως επίσης εγώ οφείλω μέσω των μέσων σας να πω ένα εξίσου μεγάλο ευχαριστώ στην ειδική συνεργάτη μου, η οποία συμβάλλει τα μέγιστα στην διαχείριση αυτή της διαδικασίας. Στην υιοθεσία, στο κομμάτι της υιοθεσίας, στον αδέσποτο Δήμος. Αν μιλήσουμε με απόλυτα νούμερα, ενδεχομένως θα γελάσουμε. Τι ακριβώς εννοώ, θέλω να πω με αυτό. Ότι όταν αυτή τη στιγμή ο αριθμός των αδέσποτων ζώων είναι αρκετές εκατοντάδες ζώα, όταν σήμερα μιλάμε ότι καταφέρουμε να υιοθετηθούν περίτα 120 ζώα, ασφαλώς κάποιοι θα πούνε τι κάθεστε και μου λέτε. Αυτό σε απόλυτους αριθμούς. Όταν όμως μιλάμε για ποσοστιαίες βελτιώσεις, θα πούμε ότι ήταν 50 την προηγούμενη χρονιά, φτάσαμε τις 100 και πλέον τώρα. Τα νούμερα θα με επιτρέψετε να μου διαφεύγουν αυτή τη στιγμή, δεν έχω τα χαρτιά μαζί μου. Και ασφαλώς ελπίζουμε ότι τα νούμερα αυτά θα είναι πολύ μεγαλύτερα, πολύ περισσότερα την επόμενη χρονιά. Και αυτό που φαίνεται άμεσα στους πολίτες, δηλαδή η περισυλλογή των αδέσποτων, που έχουμε δει στις γειτονιές να είναι γεμάτες, αρκετές γίνεται από τις παιδιά στην πόλη. Πώς γίνεται η διαδικασία και τι αριθμό έχουμε σε αυτή την περισυλλογή? Θα ήθελα να σας πω το εξής. Καταρχήν, όποτε χρειάστηκε και απαιτήθηκε να επέμβουμε και να περισυλλέξουμε αδέσποτα ζώα συντροφιάς, το κάναμε άμεσα και στο βαθμό του δυνατού. Δεν μπορείς να μιλήσεις με αριθμούς για να καταλάβεις αν τελικά η προσπάθεια ήταν επιτυχής. Και αυτό γιατί, το έχω πει και άλλες φορές, ότι δεν μπορούμε να βγάλουμε τρελούς τους συνδημότες μας όταν βλέπουν σκυλιά στις γειτονιές, προβλήματα να δημιουργούνται καθημερινά, εσύ να κάθεσαι και να παίζεις με αριθμούς. Όμως, καλώς ή κακώς, η διαχείριση αυτό προβλέπει. Ευελπιστούμε ότι προσθέτοντας και τους αυστηρούς ελέγχους θα αλλάξουμε την εικόνα, θέλει χρόνο, δεν θα μπω στη διαδικασία να ορίσω τους χρόνους, θα αλλάξει η εικόνα μέσα και από αυτή τη διαδικασία. Είμαι αισιόδοξος προς το καλύτερο.